έχοντας την ευκαιρία να έχω απέναντί μου τον γνωστό σε όλους μας Σάκη Αρναούτογλου. Καλημέρα σας, τι καλημέρα κάνετε, καλώς ήρθατε. Μόλις δεν έχω μια ώρα που έχω φτάσει στο Ηράκλειο. Έτσι, αρτιαφηχθείς από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη και μεγάλη μου τιμή για το βήμα που μου δίνετε. Καλά να είστε. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα είναι γιατί όλο αυτό το πράγμα. Εμένα μου απάντησε, αλλά μου είπε συνηθίστε το, γιατί θα υπάρχουν και μεγαλύτερα διαστήματα παρουσία της Κόνης. Τι θέλετε να μου πείτε με αυτό εδώ? Όχι, δεν θέλω καταρχάς, ξέρετε. Με αυτό με την κλιματική αλλαγή έχει αποκτήσει, έχει γίνει μάλλον ένα φοβικό σύνδρομο στον κόσμο. Θεωρώ ότι έχει περάσει πολύ λάθος, διότι το μήνυμα είναι ότι παρόλο που θα έχουμε κλιματική αλλαγή και έχουμε κλιματική κρίση, το ονομάζουν άλλοι, εγώ το ονομάζω για κλιματική ευκαιρία, διότι όπως και σε πολλές χώρες στα βόρεια της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική τώρα υπάρχουν ευκαιρίες ώστε η μετάβαση να γίνει και ομαλά αλλά και να είναι και προσοδοφόρα. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο από πολλά μέσα μαζικής επικοινωνίας έτσι δίνεται στον κόσμο φέρνει τους πολίτες σε απόγνωση, θεωρούν ότι έρχεται το τέλος του κόσμου και αντί να συσπηρωθούμε όπως κάναμε με το όζον. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, το τελευταίο χρόνο το όζον έχει κλείσει. Και αυτό μετά από μεγάλη προσπάθεια σε πλανητικό επίπεδο. Γιατί να μην γίνει το ίδιο και με την κλιματική κρίση και να τη θεωρούμε ότι δεν έχει επιστροφή αυτό το πράγμα? Εμένα στο αλλεργικό μου με πειράζει η σκόνη. Σε όλους δεν τη θέλω. Σε επαθείς προβλήματα. Και το λέω έτσι και είδατε ότι χαριτολογώ, διότι δεν την επιθυμώ ούτε να με ακουμπάει, ούτε να την ακουμπάω, ούτε να τη μυρίζω, ούτε να την εισπνέω, ούτε τίποτα. Τώρα, το περί κλιματικής αλλαγής και περί κλιματικής κρίσης, εγώ θα διαφωνήσω μόνο ως προς το εξής. Δεν τρομοκρατείται ο κόσμος, αλλά είναι μια ευκαιρία κάποιοι μέσω της κλιματικής αλλαγής και μέσω της κλιματικής κρίσης να περάσουν άλλα μηνύματα και να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Πιστεύετε ότι το να κερδίσει κάποιος χρήματα είναι κακό? Όχι βέβαια. Λοιπόν, το να κερδίζει όμως χρήματα κερδίζουν αυτοί που μολύνουν το περιβάλλον αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κέρδος αυτή τη στιγμή? Απαντήστε μου εσείς, δεν θα απαντήσω. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα, επειδή και εγώ δημοσιογράφος έχω δημοσιογραφική ιδιότητα. υπάρχει κέρδος αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες εταιρείες, από την... Δεν υπάρχει. Ακριβώς υπάρχει. Και θέλετε λοιπόν σε αυτό το στούντιο να υπάρχει κέρδος εις βάρος της ποιότητας της ατμόσφαιρας του αέρα που αναπνέεται ή να υπάρχει κέρδος με σκοπό στο να είναι, γιατί το ανθρώπινο είδος πάντα θα αποσκοπεί στο κέρδος. Οπότε πιστεύω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη ο άνθρωπος ποτέ δεν σταματήσει να σκέφτεται έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και θα υπάρχουν πάντα. Αλλά προτιμώ το κέρδος να έχει ένα καλό αποτέλεσμα στην ποιότητα του αέρα. Υπέρ της ποιότητας. Σωστά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι φαινόμενο ωστόσο, μιας που το ξεκινήσαμε εκεί, γιατί θα πάμε λίγο παρακάτω και μετά ίσως αυτό να είναι και μια καλή αφορμή για να μπούμε και στο κομμάτι της πολιτικής, κύριε Αρναούτογλου, γιατί είσαστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να μου πείτε, είναι η σκόνη ένα φαινόμενο του φθινοπόρου και της άνοιξης και εκεί μένουμε, έτσι? Μένουμε, γιατί σε αυτές τις δύο εποχές τα βαρομετρικά χαμηλά, αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση πολλές φορές έτσι στα δελτία καιρού, σχηματίζονται με τέτοιο τρόπο που απλά δημιουργούν τους νότιους ανέμους, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταφέρουν αυτή τη ζέστη και τη σκόνη από τη Βόρεια Αφρική. Και επειδή βρίσκεστε πολύ κοντά στα βορειότερα κομμάτια έτσι, της Αφρικής, στα βόρεια, όπως και η Σικελία έχει το ίδιο θέμα, όπως και οι Βαλεαρίδες νήσους και η Ισπανία, όσο πιο νότια, τόσο πιο εύκολα αυτή η σκόνη μετατοπίζεται σε αυτές τις περιοχές. Και έχει να κάνει και με την ένταση των ανέμων, αλλά συνήθως από τα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία σχηματίζονται εκείνη την περίοδο σε εκείνο το ύψος. Πρέπει να υπάρχει ένα ορισμένο ύψος που να δημιουργηθούν έτσι ώστε να φτάσουν στην περιοχή. Το χειμώνα, επειδή έχει περισσότερο κρύο και το κρύο κατεβαίνει πιο νότια στην Βόρεια Αφρική, δύσκολα σχηματίζονται τα βαρομετρικά χαμηλά αυτά τα οποία φέρουν σκόνη. Αλλά επειδή φθινόπωρο και άνοιξη ανεβαίνουν λίγο πιο βόρεια, και μετά πάμε στο καλοκαίρι που έχουμε τα μελτέμια, τα οποία στην ουσία εμποδίζουν, είναι και το φυσικό κλιματιστικό της χώρας μας, εμποδίζουν κάθε σκόνη να εισέλθει βορειότερα λόγω της ένδυσης των βορειάδων που έχουμε στο Αιγαίο. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Αυτά τα οποία γίνονται αυτή την ώρα μέσα στην δική μας τη γειτονιά, τη γειτονιά της Ευρώπης, ό,τι έχει να κάνει με όλες αυτές τις προσπάθειες υπέρ της ποιότητας της ζωής μας, του κλίματος κτλ.
πόσο σας ακουμπούν, πόσο σας εκνευρίζουν, πόσο πιστεύετε ότι βρίσκονται μέσα στο σωστό το πλαίσιο, επειδή πλέον εσείς έχετε και την γνώση του όλου πράγματος, κύριε Αρναούτογλου, και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πόσο μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό. Τα έθεσα μαζεμένα, αλλά τα θέτω μαζεμένα με την έννοια ότι προσπαθώ έτσι να διευρύνω και τη δική σας την απάντηση. Θα σας πω, είναι πολύ καλή ερώτηση. Εγώ είμαι ήδη αναπληρωτής γραμματέας της πολιτικής προστασίας του κινήματος του ΠΑΣΟΚ και έχω ψηφιστεί ως πρώτος στην Θεσσαλονίκη σε ψήφους και είμαι εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χωρίς να πληρώνομαι. Το τονίζω αυτό. Γιατί είπατε για κέρδος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν μόνο και μόνο γιατί θέλουν να συνεισφέρουν. Δεν θα πω δοξάστε με, αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική. Καταρχάς με έβαλε η Φόφη Γεννηματά, η Amnesty, η οποία έβλεπε όλα αυτά που αναρτώ στο Facebook, γιατί έχω 380.000 φίλους στο Facebook που ανταλλάσσουμε πολλές απόψεις, γιατί είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη μετεοπαρέα, καιρική παρέα στην Ελλάδα. Είδα τους προβληματισμούς μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προβληματίζεται. Έχω και παιδί. Βλέπω και τα παιδιά των φίλων μου. Και βλέποντας αυτή την κατάσταση, η οποία εξελίσσεται πολύ γοργά, και η κλιματική αλλαγή είναι αυτό, είναι μια μνημονική συμπεριφορά του καιρού, η οποία όχι ότι δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή στο παρελθόν, αλλά τώρα επισπεύδεται και με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα μου πούνε και τώρα κάποιοι φίλοι που μας ακούνε, έλα ρε Αρναούτογλου, τώρα μας τα λες αυτά, εντάξει, είσαι και εσύ του συστήματος, τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά τι να κάνω, τους σέβομαι όλες τις απόψεις των ανθρώπων, αλλά δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσω μαζί τους. Και επειδή βλέπω αυτή την κατάσταση, η οποία εξελίσσεται γοργά, και επειδή επίσης για να μπορέσει να υπάρξει κάποια λύση, το πιο βασικό είναι η συμφωνία και ο κοινός στόχος, όχι μόνο των Ελλήνων αλλά των Ευρωπαίων και σε πλανητικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, όπως έγινε με το όζον, είπα ότι θα ήθελα να μπω από μέσα μεριά, να δω αν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση. Αν δω ότι δεν μπορώ να κάνω έστω και κάτι μικρό, ένα πετραδάκι να προσθέσω, τα παρατάω σε εισαγωγικά και λέω και εγώ εντάξει, φεύγω από αυτό το κομμάτι που λέγεται πολιτική. Οπότε θέλω όμως να τα έχω καλά συνειδησιακά και να κοιμάμαι το βράδυ ήσυχος, γιατί ο γιος μου είπε, είσαι που είσαι σχετικά γνωστός στην Ελλάδα, γιατί δεν κάνεις κάτι κι εσύ. Μόνο δεν μπορείς να είσαι στον καναπέ και να σχολιάζεις έτσι αρνητικά αυτά που συμβαίνουν τριγύρω σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και η παρότρινση μέσα από το ίδιο το σπίτι, και ειδικά όταν ξέρεις ότι είσαι συνειδητοποιημένος για το ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία εσύ θέλεις να ακολουθήσεις, πώς να κινηθείς για να πας παρακάτω. Γιατί περισσότεροι από εμάς στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, αλήθεια είναι, κύριε Αρναούτογλου, ότι ακόμα αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη. Δεν γνωρίζουμε, η αλήθεια είναι, τα ευρωπαϊκά θέματα. Είμαστε μέσα στο δικό μας το μικρό κόσμο, στη μικρή μας την καθημερινότητα, γιατί μπορεί έτσι να μείναμε εξαιτίας των δύσκολων συγκυριών που είχαμε ειδικά τα τελευταία χρόνια, και συνεχίζουμε να έχουμε κακά τα ψέματα. Δεν φταίει ο κόσμος, δεν φταίνει οι πολίτες. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά που μόλις θέσατε, ξεκινούν να έχουν ενδιαφέρον από το σχολείο, από παιδική ηλικία. Αυτό που βλέπω σε σύγκριση με τους βορειοευρωπαίους, οι οποίοι υποτίθεται λέμε ότι είναι σε μια καλύτερη φάση όσον αφορά στην παιδεία τους, είναι πιο συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, είναι η ενσυναίσθηση. Μπορεί να είναι η πολιτική, γιατί δεν διαφέρουν όσον αφορά στα μυαλά και δεν έχω καμία έτσι αίσθηση ότι εμείς είμαστε πιο κουτί ή πιο χαζοί από τους βορειοευρωπαίους, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά εάν ο πολιτικός δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του άλλου, όσες γλώσσες, όσα πτυχία και αν έχει, και όσο Αϊνστάιν είναι σε εκείνη τη φάση, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Γιατί μπορεί τα μαθηματικά και οι μαθηματικοί να λένε ότι ναι, τα προβλήματα, ένα κάποιο πρόβλημα μπορεί να μην έχει κάποια λύση, αλλά στην πολιτική υπάρχει λύση όταν υπάρχει και η ανάλογη θέληση να λύσει κάποια προβλήματα. Και για να λύσει όμως κάποια προβλήματα, πρέπει να μπει στα παπούτσια του άλλου. Η ενσυναίσθηση, πιστέψτε με, είναι πολύ πιο σημαντική, πιο έντονη στην Βόρεια Ευρώπη, γιατί το προτεσταντικό σύστημα και το καθεστώς, αυτό που κυριαρχεί στον προτεσταντισμό είναι ότι όταν θα κάνεις κάτι,
άσχημο ή κακό, να το πούμε στους άλλους ανθρώπους, έχεις και τις συνέπειες να υποστείς. Εδώ δεν έχουμε ποτέ συνέπειες να υποστούμε. Απλά κάνουμε και όλα δικαιολογούνται. Αυτή η γεφύρωση των δύο καταστάσεων μεταξύ Νότιας Ευρώπης, κυρίως Ελλήνων, και Βόρειας Ευρώπης, πρέπει κάποτε να λάβει χώρα. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε ο ένας τον άλλον να κατανοήσουμε το τι θέλει και το τι μπορεί να κάνει. Μας βλέπουν σαν παρακατιανούς, γιατί είμαστε λίγο, όπως είπατε, στον κόσμο μας, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το nine που λένε οι Γερμανοί, ή το nine που λένε και οι υπόλοιποι Βορειοευρωπαίοι, το no. Όταν θα κάνεις κάτι λάθος, πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβεις γιατί έχεις κάνει λάθος, γιατί αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο σε φάσεις και στους γύρω σου, αλλά και γενικότερα για την χώρα σου. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και αυτό είναι που μας κάνει να διαφέρουμε. Και αυτό χρειάζεται να το ξέρουν οι πολιτικοί της Νότιας Ευρώπης. Γιατί, ειδικά οι Έλληνες, γιατί όταν πας να αντιμετωπίσεις τέτοιους ανθρώπους και τους αντιμετωπίζεις ως... Να σας πω τώρα, σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής, μου λέει κάποιος ένα πρόβλημα. Έχω γυρίσει έτσι στη Βόρεια Ελλάδα και μου λένε: κύριε Ρούτουγκλου, έχουμε ένα πρόβλημα το τάδε στην περιοχή της Θράκης. Ωραία, λέω. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω, γιατί μπορεί να τα ακουστεί έτσι λίγο άσχημα για αυτούς που έδωσε συνέντευξη σε ένα κάποιο σταθμό, το οποίο εντάξει, τους έφερα σε κάποια δύσκολη θέση, ενώ εγώ δεν το ήθελα. Και λέω: έχετε κάποια στοιχεία για αυτό που συμβαίνει σε αυτό? Αν πάω στο Ευρωκοινοβούλιο, να μπορέσω να προσπαθήσω να. Λέει: όχι. Και λέω: τι θα πάω εγώ τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο? Θα πω: Φραου Τάδε, Χάιντι, Χέλμουτ, κύριε Χέλμουτ, και ότι κοιτάξτε, έχουμε ένα προβληματάκι στη Θράκη, μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε? Δεν συμβαίνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε αυτή την νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα, πρέπει να καθίσουμε κάτω να δουλέψουμε, να τα δώσουμε πραγματικά με σωστή περιγραφή, ως ίση προς ίσους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουν και αυτοί τα προβλήματά μας. Εμείς είμαστε λίγο στο... Όχι όλοι φυσικά, υπάρχουν αξιολογότατοι Έλληνες, πολύ σοβαροί και πολύ οργανωτικοί, αλλά αυτό που βλέπουν πάνω και που έχω συζητήσει και έχω δώσει επίσης και συνεντεύξεις στο εξωτερικό, σε ραδιόφωνο, στα αγγλικά, στο εξωτερικό, είναι ότι, ρε παιδιά, λίγο, λύστε τα προβλήματα αυτά που είναι να λύσετε μεταξύ σας, σαν χώρα, και μετά ελάτε σαν Ευρώπη πλέον να βρούμε λύσεις για όλους μας. Διότι δεν μπορούμε εμείς μονίμως να σας πιάνουμε από τα αυτοί σαν να είστε, ξέρω εγώ, 17 χρονών παιδιά, τα οποία με την κάθε ευκαιρία, ναι, θα ήθελα εκείνα τα χρήματα, ναι, δεν μου πληρώνεται εκείνο, αλλά τα άλλο, αλλά πάλι πέφτω στα ίδια λάθη. Δηλαδή μας βλέπουν κάπως ότι δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε εις πέρας κάποια πράγματα τα οποία τα έχουν λύσει οι Βορειοευρωπαίοι, και ζητάμε επίσης ακόμα περισσότερα, ενώ δεν έχουμε τη δυναμική να λύσουμε τα δικά μας. Σε ποια αναφέρεστε συγκεκριμένα? Το λύστε τα δικά σας τα θέματα στη πρώτα διαφάνεια, και μετά. Σε αυτά που μας ταλανίζουν το τελευταίο καιρό. Στο θέμα της δικαιοσύνης, την οποία σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να πω κάτι το αυτό, αλλά αυτό που αισθάνεται ο Έλληνας, ότι κάτι υπάρχει από πίσω και τα λοιπά, πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί. Πρέπει οπωσδήποτε οι Έλληνες να αισθανθούμε ότι υπάρχει ένα σύστημα δικαιοσύνης χωρίς μάμου και τα λοιπά, και από πίσω καταστάσεις οι οποίες να υπάρχουν και να ορούνται στον αέρα. Εάν λυθούν αυτά τα ζητήματα, αμέσως θα υπάρξει και μια άλλη αντιμετώπιση των Ελλήνων προς το σύστημα το πολιτικό, και αμέσως θα λυθούν και κάποια πράγματα στα οποία αργότερα μαζί, ενωμένοι πλέον, θα μπορέσουμε να πάμε στην Ευρώπη και με μια φωνή να δούμε και θέματα και προκλήσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, να ξεκινάς από την κορυφή, όταν δεν έχεις λύσει στη βάση σου κάποια ουσιώδη πράγματα, τις καταστάσεις οι οποίες στη Βόρεια Ευρώπη έχουν λυθεί, και είναι λογικό ότι θα έπρεπε να είναι έτσι παντού. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο, και το ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο, και το λέω φαντάζομαι ως σκέψη που μπορεί να κάνει ο καθένας που σας ακούει αυτή την ώρα, ότι μιλάμε για δύο παράλληλα πράγματα. Από τη μία είναι ο βηματισμός μας προς την Ευρώπη, το δεύτερο βήμα μας είναι να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά εμείς για όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε το άλοθη. Έχουμε το άλοθη της γραφειοκρατίας, έχουμε το άλοθη του κακού Αρναούτογλου και της κακιάς Δουλγεράκη, που ξέρετε ο ένας με τον άλλο δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους.
αντιπολίτευση κλπ. Δεν υπάρχει εδώ μια συνεννόηση. Αυτό δεν χρειάζεται να το ξέρουν οι ξένοι. Γιατί αν θυμάστε, στην οι Γερμανοί, οι οποίοι μας δείχνουν, μας κουνάνε το δάχτυλο, το σκάνδαλο με, με τα καυσαέρια, με τη Volkswagen, λύθηκε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και εκεί υπήρχαν κουτσουκέλες. Αλλά ξέρουν να λύνουν τα λάθη τους, πληρώνοντας τα βέβαια, έτσι, χωρίς να γίνονται ξεφτύλα, να το πω έτσι απλά ελληνικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς δεν χρειάζεται, ενώ όλες οι χώρες έχουν διαφωνίες, παντού σε όλες τις χώρες υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και αρκετά προβλήματα, πολλά προβλήματα έχει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να τα δείχνουμε στον έξω κόσμο. Τα λύνουμε εδώ μεταξύ μας, όσο και μεγάλες και δυνατές διαφωνίες έχουμε, και πάμε ενωμένοι έξω. Αλλά εμείς δεν πάμε ούτε ενωμένοι έξω. Δηλαδή, και ένα παράδειγμα, ο Ερντογάν. Μια χώρα η οποία πλέον θα φτάσει τα 80 με 100 εκατομμύρια σε λίγα χρόνια. Έχει κάνει μια εκπληκτική εξωτερική πολιτική, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Ποια είναι η άποψή σας για την πολιτική του Ερντογάν? Έχει σταθερή πολιτική. Εκπληκτική σε σχέση με εμάς. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία και απολαμβάνει προνομίων πολύ περισσότερο από ότι εμείς που είμαστε σε ένα γκρουπ πολύ ισχυρών κρατών και τελευταία έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να ασκήσουμε μια εξωτερική πολιτική τέτοια ώστε να έχουμε και εμείς συμφέροντα από αυτά. Δηλαδή φανταστείτε τώρα αν η Τουρκία ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού θα βρισκόταν? Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, πείτε μου, πώς πάω στην κάλπη, με ποια σκέψη πάω στην κάλπη, τι είναι αυτό που διακυβεύεται αυτή την φορά, πώς θα επιλέξω εκείνους που θέλω να ψηφίσω, ποια είναι τα πραγματικά θέματα και προβλήματα τα οποία πρέπει να βάλω μπροστά μου, ή αν θέλετε το σχέδιο ή το όνειρο ή η ελπίδα, για να μην μιλάω μόνο για προβλήματα, τι έχω και τι να λύσω, γιατί αυτή την ελπίδα που πάντα λέμε ότι πεθαίνει τελευταία, εμείς την πεθαίνουμε πριν πάμε να την ονοματίσουμε. Πώς πάω, πώς προχωράω λοιπόν? Καταρχάς, κάθε πολίτης από κάθε γωνιά της χώρας και κάθε γωνιά της Ευρώπης βλέπει τα προβλήματά του και την καθημερινότητά του να κυλά σχετικά αρκετά διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή εδώ είναι σχετικότητα, είναι ένα θέμα. Τώρα που πήγα σε αρκετά νησιά, βλέπω ακόμα και η μετακίνηση είναι πανάκριβη. Τα αγαθά είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι στην υπηρετική χώρα, ακόμα και η βενζίνη. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί σε αυτό το κομμάτι. Και είναι κρίμα, γιατί τώρα καταλαβαίνω και ακόμα περισσότερο, γιατί ο κόσμος αποφασίζει να μην μείνει εδώ, ή κάποιοι νέοι να φύγουν κατευθείαν, ας πούμε, στην εδωχώρα, στο εξωτερικό. Είναι σοβαρά τα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος στα νησιά, και δεν βλέπω να υπάρχει, ας πούμε, και ακόμα και το ίντερνετ. Ακούω τώρα, πήγα στην Ρόδο, δεν είναι τόσο ισχυρό, αλλά θέλει το κράτος να λαμβάνει μέσω των καρτών και το φόρο, όπως αυτός το ορίζει. Αλλά στην ουσία, εάν δεν υπάρχει καλό ίντερνετ, υπάρχει ένα μπέρδεμα, όπως μου είπαν πολλοί μαγαζάτορες στα νησιά, στο θέμα του κατά πόσο θα είναι συνεπές το σύστημα τραπεζικό ώστε να λαμβάνει αυτά που χρεώνει ο κάθε καταστηματάρχης, και υπάρχει πιθανότητα στο τέλος το κράτος να ζητήσει και το λόγο γιατί κάποιες συναλλαγές δεν έγιναν σωστά. Δηλαδή όταν το κράτος το ίδιο, δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε τι, είναι τρομερό, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία, δηλαδή μπορεί να πληρώσει ο πολίτης και ο κάθε καταστηματάρχης και ο κάθε επιχειρηματίας, γιατί το κράτος δεν είναι συνεπές, αλλά ζητά μονίμως να είναι συνεπής ο κόσμος αυτό. Είναι ένα θέμα. Θέλω να σας παραπατήσω και τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά εμένα προσπαθούν να με πείσουν, απλά έτσι, κάνω μικρές παρενθέσεις, αλλά εμένα προσπαθούν να με πείσουν ότι πρέπει να τους ψηφίσω για να διατηρήσουν τα ποσοστά τους, ας πούμε, όταν έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Ξέρω, απλά έχω και εγώ τον ίδιο θυμό. Γιατί και δηλαδή, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος από πολλά πράγματα, αλλά προσπαθώ να καταλαγιάσω το θυμό μου και να πω με κριτική σκέψη, να πω ότι αφού αυτή είναι η κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο έστω και τελευταία στιγμή. Είμαστε μια χώρα που μειώνεται πληθυσμιακά, επαναλαμβάνω, γι' αυτό και βάζω το παράδειγμα της Τουρκίας, η οποία στην ουσία εξελίσσεται ραγδαία και αποτελεί έναν κίνδυνο, όχι οι πολίτες, γιατί με τους πολίτες δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Οι Τούρκοι έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα όπως όλος ο κόσμος, αλλά οι πολιτικοί της Τουρκίας βλέπουμε ότι έχουν κάποιες άλλες βλέψεις γενικότερα και το κάνουν σαφές όποτε μπορούν. Να σας απαντήσω στα υπόλοιπα ερωτήματα που μου είπατε, γιατί να πάω να ψηφίσω. Γιατί
αυτό που δεν φαίνεται και δεν ακούγεται από τα μέσα, τα περισσότερα τουλάχιστον, είναι το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε χώρα ξεχωριστά. Δηλαδή τώρα τις τελευταίες ημέρες είχαμε μια σύσκεψη, ένα συμβούλιο στο Στρασβούργο, στην οποία συζητήθηκαν γενικά στο συμβούλιο θέματα τα οποία δεν ακούστηκαν πουθενά, όπως η προστασία των εισαγγελέων που μας αφορά άμεσα από παρεμβάσεις ανώτερες, το οποίο αφορά όχι απλά ολόκληρη την Ευρώπη αλλά κυρίως τους Έλληνες, που μονίμως δεινοπαθούμε από αυτή την απορία τι γίνεται με το δικαστικό μας σύστημα και αν λειτουργεί σωστά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία επίσης πάνε να ψηφιστούν, τα οποία μας αφορούν. Δηλαδή είναι σαν να είναι κομμένα και ραμμένα για εμάς τους Έλληνες που συνεχώς γκρινιάζουμε, αλλά κανένας δεν τα συζητά αυτά. Περνάνε έτσι στο ντούκο, όπως λέμε, και ο κόσμος πιστεύει ότι η Ευρωβουλή είναι μόνο λεφτά. Εμένα μου λένε, ξέρω εγώ, ρε φιλαράκι, εντάξει, είδες τώρα μισθό τεράστιο και θα μπεις μέσα μια χαρά. Και μετά ούτε θα κάνει, θα μας δεις πόσα, 20-25 χιλιάρικα, πόσα είναι, ρε φίλε, μια χαρά. Μπες κι εσύ, μπες, φάε, βάλε, βούτυξε, λέει, το χέρι στο μέλι. Καταρχάς, εγώ δεν έχω κάνει τους μισθούς αυτούς. Δεν έχω αποφασίσει. Και όλοι οι Ευρωπαίοι βουλευτές παίρνουν τον ίδιο μισθό. Έτσι, δεν είναι ότι εγώ θα πάω και θα παίρνω τα περισσότερα από τους υπόλοιπους. Δεύτερον, ότι αυτά είναι μεικτά. Πρέπει να πληρώσεις ένα σωρό κόσμο που έχεις, γιατί οι μετακινήσεις, τα νίκη κτλ. Είναι και αυτά. Δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη. Αλλά θέλω να τους πω ότι εγώ έχω μια υπέροχη δουλειά. Αν ήταν να κατέβω στην πολιτική, θα κατέβαινα εδώ και 25 χρόνια, γιατί είμαι γνωστός εδώ και 25 χρόνια. Έχω προτάσεις για την πολιτική. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ζω, είμαι μισθωτός. Πιστεύω ότι ζω αξιοπρεπώς, δηλαδή, και μπορούν να το βεβαιώσουν αυτό φίλοι και γνωστοί. Δεν είναι μόνο τα χρήματα πολλές φορές. Ναι, τα χρήματα βοηθούν σε κάποιες φάσεις στο να δεις περισσότερους ανθρώπους, να ταξιδέψεις περισσότερο και να έχεις περισσότερο εμπειρία σε κάποια θέματα. Γιατί κατά ψέματα το χρήμα βοηθάει σε αυτό. Αλλά δεν είναι πάντα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το χρήμα κινητήριος δύναμη για να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Και ένα, εγώ για μένα, αυτό που με ενδιαφέρει και που βλέπω στην πολιτική, που τη θεωρώ αρκετά έτσι ενδιαφέρουσα όσον αφορά στο κομμάτι του κάνω, προσφέρω, είναι ότι σου προσφέρει επίσης και πράγματα τα οποία μαθαίνεις για τον εαυτό σου. Μαθαίνεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό. Είναι μια εξέλιξη προσωπική κιόλας. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Εδώ στην Κρήτη, ξεκινώντας από σήμερα με την πρώτη επαφή μέσα από το στούντιο του Ράδιο 94 με τον κόσμο, θα μείνετε πόσο και πού θα πάτε, κύριε? Επειδή είμαι μόνος μου, εντάξει, θα έχω κάποιες επαφές με τοπικούς άρχοντες, το κλασικό που κάνουμε για να βρεθούμε έτσι λίγο, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μάθω και περισσότερα προβλήματα και όλα αυτά. Θα πάω και στο Ρέθυμνο, επειδή επαναλαμβάνω, είμαι μισθωτός και τα χρήματά μου μαζί με τη γυναίκα μου είναι από τα χρήματα που βάλαμε στην άκρη. Δεν μπορώ να πάω παντού, μακάρι να μπορούσα να γυρίσω όλη την Κρήτη και ο χρόνος δεν φτάνει, αλλά θα πάω όσο δυνατόν έτσι περισσότερο, θα κατέβω και στο κέντρο, θα συνομιλήσω και με τον κόσμο, όσο περισσότερο μπορώ έτσι να βρεθώ κοντά στους κριτικούς και να φουγκραστώ όσο περισσότερο τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Αλλά να με συγχωρέσουν, λατρεύω φυσικά και το νησί, ποιος δεν το λατρεύει, έχω έρθει και άλλη φορά και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Δεν γίνεται. Ακούγεται πολλές φορές έτσι περίεργο, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Όχι, δεν είναι μικρή. Αν θέλεις να την Κανάρις, έτσι όσον αφορά ταξιδιωτικά, είναι τεράστια και είναι με τα 2 ευρώ και κάτι και 2 ευρώ και 10 τώρα που κάνει βενζίνη, αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία, πιστέψτε μου, κατά σπουδάσεις παιδί, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Σωστά. Λοιπόν, Αθανάσιος Σάκης Αρναούτογλου. Είμαι ο έκτος στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα φέρετε φυλάδια στα γραμματοκιβώτια σας. Δεν έχω μοιράσει φυλάδια. Δεν θα σταυρώσω κανένα ψηφοδέλτιο, ούτε θα μοιράσω κανένα ψηφοδέλτιο. Το θεωρώ αναχρονιστικό τελείως. Είμαι στη μόνη χώρα που το κάνει και θεωρώ ότι μειώνει και την αντίληψη και την νοημοσύνη των ανθρώπων. Δηλαδή δεν πιστεύω, δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι θα σου δώσω ένα φακελάκι να ψηφίσει ένα όνομα, ενώ εσύ μπορεί μόνο σου να ξέρει ποιο να ψηφίσει και θα πρέπει να ξέρει. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ποιο είμαι εγώ που θα σου πω? Τότε, αν πάμε να μοιράζουμε φακελάκια σε όλες τις καταστάσεις, σε όλες τις αποφάσεις της ζωής μας, να σου μοιράζω εγώ τα φακελάκια, τα οποία πιστεύω εγώ ότι είναι καλύτερα από ότι εσένα. Το θεωρώ λίγο έτσι περίεργο. Αυτοί που το κάνουν, εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα και θέλω να προσβάλλω. Αυτή είναι η δικιά μου τουλάχιστον προσωπική άποψη. Είμαι λοιπόν το έκτο όνομα στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Εάν δεν θέλουν εμένα, να πάνε τουλάχιστον να ψηφίσουν ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρές αυτές οι ευρωεκλογές και για ένα άλλο ακόμα θέμα.
τόσο από την κλιματική αλλαγή που την αλύσαμε έτσι όσο μπορούσαμε, είναι και τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν σας απασχολεί εσάς. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί το πόσο γρήγορα εξελίσσεται. Οι ίδιοι, και τις συνέπειές της. Τις συνέπειές της. Οι ίδιοι δημιουργοί αυτών της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκπλαγεί από τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται μόνη της. Δηλαδή, σκέφτεται ένας ψηφιακός εγκέφαλος πλέον, αρχίζει και σκέφτεται μόνος του και παίρνει και τις αποφάσεις μόνος του. Μέσα σε λίγα χρόνια, πολύ λίγα, δεν αποκλείεται να δούμε καταστάσεις, και θα το δούμε εδώ και σε εκλογές τώρα της Αμερικής και της Βρετανίας, το πόσο fake news, όπως λένε και στο χωριό μου, μπορούν να βγουν με τροποποιημένα βίντεο, ακόμα και φάτσες και φωνές. Και αυτό είναι το λιγότερο. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί θα φτάσουμε σε μια εποχή κατά πάσα πιθανότητα που δεν θα ξέρουμε αν ένα βίντεο ή μια φωνή είναι πραγματικά δημιουργία έτσι κάποιου τεχνητής νοημοσύνης, είναι πραγματική. Αλλά το πιο φοβερό είναι, αυτός ο ψηφιακός εγκέφαλος εξελίσσεται γοργά, παίρνει, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, την πληροφορία όλου του πλανήτη σε δευτερόλεπτα, την αναλύει και παίρνει και αποφάσεις, και μπορεί επίσης να μανιπουλάρει. Καλά, εμάς μας έχει μανιπουλάρει ήδη, για τις διαφημίσεις που βλέπουμε στο Facebook και στο Ίντερνετ είναι ακριβώς προϊόν αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που κάποιος παίρνουμε διαφορετικές διαφημίσεις ενώ παρακολουθούμε τα ίδια πράγματα. Έτσι, μας ξέρουν από, πλέον από μικρή ηλικία, και για τα παιδιά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο δόγμα, καινούργια θρησκεία. Καταλαβαίνετε ότι ένας ψηφιακός εγκέφαλος, ο οποίος μπορεί και σκανάρει, όπως είπα, και αναλύει δεδομένα, θα σου βγάλει καινούριες καταστάσεις, και ας ακουστώ γραφικός, με συγχωρείτε, αλλά σε αυτή τη φάση θα ακουστώ, μπορούμε να πάμε σε μια εξωγήινη μορφή, κατάσταση η οποία, αν δεν την ελέγξουμε και ότι δεν καταλαβαίνουμε, αν δεν το καταλάβουμε, δεν θα μπορούμε ούτε να το περιορίσουμε και πόσο μόνο να το εξαλείψουμε. Έργα των ανθρώπων σε βάρος των ανθρώπων. Έχει και καλά, αλλά τα πράγματα είναι. Μα σαφέστατα. Έργα των ανθρώπων σε βάρος των ανθρώπων. Σαφέστατα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στον όποιο στόχο σας, κύριε Αρνοπούλου. Ευχαριστώ. Εύχομαι, εάν βγω, θα ήθελα να ξαναπεράσω εδώ από την εκπομπή σας. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Ναι, ναι. Και πραγματικά να ακούσουμε και τους ακροατές τι έχουν να πούνε, τι μπορώ να κάνω. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που θα ήθελα έτσι να μην περάσει απαρατήρητο όσον αφορά σε κάποιο έργο. Το κάνω ήδη στην Θεσσαλονίκη και έχω φέρει 4 προτάσεις. Έχω φέρει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήδη μόνος μου, το City Clean, το οποίο έχει σχέση με την θερμική νησίδα και την καταπώνηση των ανθρώπων στην πόλη. Έχω προτείνει και ο κύριος Αγγελούδης, ο οποίος είναι εκπληκτικός δήμαρχος και πραγματικά μας βοηθάει όλους εκεί στην ομάδα. Έχω προτείνει επίσης την οχύρωση της πόλης καιρικά, με τοποθέτηση μετεωρολογικών σταθμών σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ώστε να μπορούμε με την ένταση βροχόπτωσης να δίνουμε μηνύματα στους πολίτες να μην πηγαίνουν από ορισμένες οδούς οι οποίες πλημμυρίζουν εύκολα. Το συνδυασμό πρόγνωσης με ραντάρ, το οποίο μπορεί να μας δείξει το επόμενο 45 λεπτό και μία ώρα που θα χτυπήσει το κύτταρο της καταιγίδας, ώστε να διοχετεύουμε τις δυνάμεις και τους εθελοντές σε συγκεκριμένα σημεία και όχι παντού. Και με την ατμοσφαιρική ρήπανση, είπα στο Δήμο, και θα μας το κάνει και αυτό, να ξέρουμε τα στοιχεία της ατμοσφαιρικής ρήπανσης από νωρίς το πρωί και όχι να τα ξέρουμε την επόμενη μέρα, έτσι ώστε οι ευφωθείς ομάδες πληθυσμιακές να γνωρίζουν από νωρίς, και άνθρωποι με άσθημα ή οτιδήποτε, και μικρά παιδιά, αν θα πρέπει να βγουν, και να μην επιβαρύνουν επίσης και το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο λόγω του flyover. Σας λέω έτσι γενικά προγράμματα τα οποία έχω κάνει, και δεν έχω σκοπό να μην τα εφαρμόσω αν βγω σαν ευρωβουλευτής και στην υπόλοιπη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.